τα βήματα του κουμπί μουσική. Απαντάει όχι με λόγια και θεωρία, αλλά έβρακτα, έβρακτα, διότι είναι μόνη η ορθή, δηλαδή το μοναδικό θαύμα, ένα θαύμα στο οποίο εστιάζεται το περιεχόμενο τη, που μας προσφέρει μια κατά των θετών εικόνα της αιωνιότητος. Μας δείχνει εμφανώς ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος έχει κληθεί να γίνει, ποιος μπορεί, ποιος πρέπει να γίνει από τα υπέροχα τροπάρια της μεγάλης εορτής. Ένα το διατυπώνει με έξοχο τρόπο, τι των πρωτών εν ραγή, της μεταδόξου σωτήρ, εν τη δευτέρα και πληκτή της εις ελεύθερος δειχνής, επί του όρου σταυρός μεταμορφωθείς. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια μας λέει ότι ο Κύριος μεταμορφώθηκε στο όρο σταυρός μπροστά στα μάτια των μαθητών του, για να δείξει με φανερό τρόπο τη μεγάλη αλλαγή, την απερίγραπτη δόξα που θα το αποκτήσουν οι άνθρωποι κατά την έγκοψη και πληθή ταυτόχρονα δευτέρα του παρουσία. Να λοιπόν ποιος στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι μικρός και ασήμαντος, ένας πρόσφερος κάτοικος εκεί, δεν είναι μια σκιά που χάνεται για πάντα, είναι αιώνιος και είναι, δεν θα είναι μονάχα πνεύμα και ψυχή, όπως επιπόλαια φαντάζονται πολλοί, αλλά θα είναι ολόκληρος και ακέραιος, με σώμα άνθρωπο, δεν θα έχει τις τωρινές ασθένειες και τις ανάγκες. Τότε στην αιωνιότητα ο άνθρωπος θα εμφανιστεί με δόξα ασύλληπτη διαστάσεις θεϊκές. Ο άσημος και ταλέπορος κάτοικος της γης θα φανερωθεί ευδόξος και παντευχής μέσα στην κοινωνία των Αγίων, των νέων κατά χάρη Θεών, διότι ο Κύριος τότε, όπως λέει, άλλο τροπάριο θα είναι, Θεός εν μέσω Θεών, Θεός ανάμεσά τους κατά τη χάρη και θεωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα λάβουν με θεϊκή δόξα και μεγαλοπρέπεια. Αυτό είναι το μέλλον του ανθρώπου. Αυτός είναι ο ύψιστος, ο έσκατος σκοπός τους και το αυτό τόσο ξεκάθαρα και δυνατά φανέρωσε ο Κύριος μας επάνω στο Θαβόρ με τη μεταμόρφωσή του, ότι ο προορισμός όλων μας θα είναι δόξα ασύλληπτη και αιώνια. Τώρα οι συνέπειες της μεγάλης εορτής της ζωής μας είναι ολοφάνερες. Όλοι μας ασφαλώς επιθυμούμε να μετέχουμε αιώνια στην ατέλεια τη χαρά και δόξα της Θείας Βασιλείας. Αλλά βέβαια το γνωρίζουμε, δεν αρκεί μόνο η επιθυμία. Όλοι αναμφιβόλως έχουμε κληθεί να μετάσχουμε στη δόξα και τη χαρά του Παραδείσου. Όμως αυτό δεν θα γίνει καταστατό για όλους. Για να μετάσχουμε σε αυτή τη δόξα, την οποία ο Κύριος Αμυδρά μόνο φανέρωσε στο Θαβόρ, είναι απαραίτητο να μεταμορφωθούμε πρώτα πνευματικά, ενώ όσο βρισκόμαστε στη ζωή, εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας πολύ καλά αυτό. Η δεδοξασμένη μεταμόρφωσή μας στη Βασιλεία του Θεού εξαρτάται από το αν και κατά πόσο θα μεταμορφωθούμε εσωτερικά εδώ στη γη. Να μεταμορφωθούμε. Τι σημαίνει να μεταμορφωθούμε? Σημαίνει να αλλάξει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, τα όνειρά μας, οι στόχοι, οι επιδιώξεις μας. Σημαίνει να αποκτήσουμε άγια αισθήματα, άγιες επιθυμίες, άγιους στόχους. Τότε και μόνο θα μας χαριστεί και η αιώνια μεταμόρφωσή μας κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Θα αξιωθούμε να εισέλθουμε εν ένδοξη και να βρει στο χώρο
της ατελείωτης χαράς στην κοινωνία των μεταμορφωμένων κατά τη χάρη του Θεού. Αμήν.